Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαράκη. Καλή σας μέρα. Μπορούμε να μιλήσουμε όντως για αντεπίθεση, δηλαδή κάνετε μια προσπάθεια η οποία στόχο έχει να αλλάξει αυτά που μέχρι σήμερα δυστυχώς έχουμε ως δεδομένα σε σχέση με τη λειτουργία των τμήματων. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν βρισκόμαστε σε καμία εμπόλεμη κατάσταση, δεν υπάρχει ζήτημα αντεπίθεσης προφανώς. Θέλουμε να πείσουμε με τα επιχειρήματά μας, τα οποία θεωρούμε ότι είναι ακλόνητα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός περιλαμβάνει και τα 6 νέα τμήματα σε ένα ορίζοντα τριετίας. Θεωρούμε ότι και τα τμήματα αυτά μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν σταδιακά σε ένα ορίζοντα τριετίας. Και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να στηριχθούν από την πολιτεία τόσο όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή αλλά κυρίως τις θέσεις των μελών ΔΕΠ, έτσι ώστε να μπορέσουν, επαναλαμβάνω, σταδιακά και μετά από τεκμηριωμένη απόφαση της Συγκλήτου να λειτουργήσουν. Δεν μιλάμε έτσι κι αλλιώς για τμήματα τα οποία είναι καινούργια όλα. Δηλαδή υπάρχουν και τμήματα τα οποία λειτουργούν ήδη στην Κρήτη. Ας πούμε το Μουσικών Σπουδών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω. Λειτουργεί ήδη αρκετά χρόνια. Όχι. Δεν λειτουργούν. Πρόκειται για νέα τμήματα. Ναι. Είναι νέα τμήματα. Το μουσικό τμήμα σπουδών... το οποίο λειτουργεί στο Ρέθυμνο είναι το Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Αυτό λειτουργεί όντως εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά έχει ιδρυθεί με τον 4610 και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Το οποίο είναι διαφορετικό τμήμα δηλαδή. Διαφορετικό τμήμα βεβαίως. Όπως ίσως γνωρίζετε είναι ένα σταθερό αίτημα, θα έλεγα, της κοινωνίας της Κρήτης για ένα τμήμα μουσικών σπουδών το οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι έχει ανάγκη ολόκληρη η Κρήτη. Αυτό το τμήμα θα έρθει να συμπληρώσει, θα έλεγα, το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και να δημιουργηθεί μια σχολή μουσικών σπουδών, μουσικής και οπτοακουστικών τεχνολογιών στο Ρέθυμνο, η οποία θα δημιουργήσει και το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον στο Ρέθυμνο όσον αφορά το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αντίστοιχα, υπάρχουν 6 συνολικά τμήματα, αν θέλετε μπορώ να τα αναφέρω, είναι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στα Χανιά, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ρέθυμνο, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής στο Ηράκλειο, το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Ιερά Πέτρα. Αυτά είναι νέα τμήματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί με τον 4610 το Μάιο του 2019, αλλά είχε προγραμματιστεί η ακαδημαϊκή λειτουργία τους σταδιακά μέσα στην επόμενη τριετία και μέχρι το 2022, μετά από τεκμηριωμένη απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία τι θα συνεκτιμούσε. Θα συνεκτιμούσε καταρχήν τις θέσεις μελών ΔΕΠ, οι οποίες έχουν ήδη θεσπιστεί. Υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις, 8 σε κάθε ένα από τα 6 αυτά τμήματα, οι οποίες όμως για να προχωρήσουν χρειάζονται κατάλληλες πιστώσεις κάθε χρονιά, πρώτον αυτό, και δεύτερον η κατάλληλη βέβαια υλικοτεχνική υποδομή. Είναι γεγονός ότι έχουμε τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών σε όλες αυτές τις πόλεις που αναφέρθηκα. Και θεωρούμε ότι τα τμήματα αυτά λείπουν από το ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Κρήτης. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν επικαλύψεις με υφιστάμενα τμήματα. Δεν υπάρχουν, θα έλεγα, προβλήματα σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια τυχόν επικαλύψεων. Και νομίζω ότι είναι τμήματα τα οποία έχουν μια σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά το ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Κρήτης. Γιατί πραγματικά είναι σε τομείς που είναι τομείς αιχμής, θα έλεγα. Είναι τομείς οι οποίοι έχουν σχέση με την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα και με την οικονομία της Κρήτης, αλλά έχουν σχέση και με την κοινωνία και με ανάγκες που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που ήρθε νομίζω να καλύψει ο 4610 όσον αφορά την ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης. Σας έχω ακούσει ξανά να τονίζετε αυτό που αναφέρατε και λίγο πριν, ότι θα λειτουργούσαν σταδιακά. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα ότι ήταν μια απόφαση να λειτουργήσουν τα τμήματα αυτά έτσι βιαστική, ας πούμε. Έχει υπάρξει και η απαραίτητη προεργασία και η εκτίμηση του συνόλου των δεδομένων για το αν όντως είναι σκόπιμο να λειτουργήσει κάθε ένα από αυτά τα τμήματα. Άρα αμέσως θα μπορούσε να αποτελεί αυτό ένα ισχυρό επιχείρημα. Ποια άλλα είναι τα επιχειρήματά σας προς το Υπουργείο, αυτά που έχετε συγκεντρώσει μέχρι τώρα στους φακέλους που συγκροτείτε για καθένα από αυτά τα τμήματα? Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ισχυρά τμήματα, τα οποία όταν λειτουργήσουν θα παρέχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους.
Δεν υπάρχει επικάλυψη με άλλα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας της Κρήτης. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν υπάρχει τμήμα επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού νοτιότερα από την Αθήνα. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ισχυρή, θα έλεγα, επιλογή από τους υποψήφιους φοιτητές από ολόκληρη την Νότια Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν τμήματα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να έχουν μεγάλη ελκυστικότητα, τμήματα τα οποία είναι σημαντικά σε διάφορους τομείς και της οικονομίας, για παράδειγμα η χημική μηχανική στα Χανιά, μπορούν να έχουν αλληλεπίδραση τόσο με το Πολυτεχνείο Κρήτης, όσο και με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ. Mm-hmm. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είπα ξανά συνέργειες με το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, το οποίο είναι απομονωμένο αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Και αντίστοιχα ισχύει για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Ηράκλειο. Έχουμε μια μονοτμηματική σχολή, που είναι η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, με ένα μόνο τμήμα, το Τμήμα Γεωπονίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο στα πρώτα εξάμηνα έχει και πολλά κοινά μαθήματα με το Τμήμα Γεωπονίας. Mm-hmm. Αντίστοιχα, έχουμε το Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής, το οποίο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Πρόκειται για ένα σύγχρονο τμήμα, το οποίο θα μπορούσαν να επικουρήσουν και τα υφιστάμενα τμήματα της Σχολής Μηχανικών στο Ηράκλειο, ναι, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι υπάρχει όλη η υποδομή, έτσι ώστε αυτά τα τμήματα, επαναλαμβάνω, σταδιακά να λειτουργήσουν μέσα στην επόμενη τριετία. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η στήριξη της πολιτείας στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπατε, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών την έχετε και φαντάζομαι ότι είναι και λογικό, γιατί η λειτουργία ενός τμήματος σε μία περιοχή, σε μία πόλη, σημαίνει αυτόματα και έσοδα. Περισσότερα έσοδα για την περιοχή από τους φοιτητές, από τη λειτουργία του τμήματος σε γενικές γραμμές. Τη στήριξη από τους φορείς ή από τους βουλευτές των νομών της Κρήτης την έχετε? Θεωρούμε ότι την έχουμε, έχουν γίνει συζητήσεις και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νόμου, αλλά και μετά την ψήφιση του νόμου με τους βουλευτές της Κρήτης, και νομίζουμε, πιστεύουμε ακράδαντα, όπως φαίνεται και από ορισμένες επερωτήσεις και στην Ελληνική Βουλή, mm-hmm, ότι έχουμε τη στήριξη και των βουλευτών της Κρήτης όσον αφορά τα συγκεκριμένα τμήματα. Mm-hmm. Ήθελα εδώ να τονίσω, ναι, ότι έχουμε φτιάξει επιτροπές οι οποίες έχουν ήδη για αρκετά από τα τμήματα αυτά καταθέσει τους φακέλους, τις σκοπιμότητες, mm-hmm, τα προγράμματα σπουδών, και αναμένεται η ολοκλήρωση της εργασίας των επιτροπών αυτών και για τα 6 τμήματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Mm-hmm. Γιατί με βάση τον ιδρυτικό μας νόμο είχαμε μια προθεσμία μέχρι 30 Τετάρτου του 2020 να προτείνουμε ως σύγκλητος ποια από αυτά τα 6 τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Mm-hmm. Άρα υπάρχει όλος ο χρόνος να σχεδιάσουμε πραγματικά τη λειτουργία των συγκεκριμένων τμήματων, και κατά συνέπεια, όπως είχα τονίσει και πριν από λίγους μήνες, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έπρεπε να προχωρήσουμε στην αναστολή από τη στιγμή που υπήρχε όλο το χρονικό διάστημα να γίνει ένα σωστό σχεδιασμός για τη σταδιακή λειτουργία των συγκεκριμένων τμήματων. Mm-hmm. Δεν υπήρχε θέμα άμεσης λειτουργίας, επομένως προς τη σπουδή. Νομίζω ότι αναρωτιόμαστε όλοι όσοι παρακολουθούσαμε την εξέλιξη αυτή. Να μας πείτε, επειδή είπατε ότι έχετε καταθέσει ήδη για κάποια τμήματα τους φακέλους, οι επιτροπές έχουν καταθέσει τους φακέλους, για ποια τμήματα? Έχουν καταθέσει τη σύγκληση του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Προς το παρόν δεν μπορούμε να καταθέσουμε τους φακέλους στο Υπουργείο από τη στιγμή που έχει ανασταλεί η συγκεκριμένη διαδικασία εδώ και κάποιους μήνες με υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Άρα από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε απέναντι σε ένα Υπουργείο Παιδείας το οποίο φαίνεται ότι επιμένει σε αυτή την αρχική του απόφαση και έχει βάση η απόφαση αυτή? Δηλαδή, μια υπουργική απόφαση μπορεί έτσι απλά να βάλει λουκέτο σε τμήματα, έστω και αν είναι ένα προσωρινό αυτό το λουκέτο? Υπήρχε υπουργική απόφαση, πρόκειται να γίνει και νόμος του κράτους, γιατί όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή, στη Βουλή των Ελλήνων, και προβλέπει ουσιαστικά την αναστολή λειτουργίας των 38 αυτών τμήματων, mm-hmm, μεταξύ των οποίων και των 6 τμήματων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εμείς θα απαντήσουμε με επιχειρήματα, θα απαντήσουμε με τους φακέλους μας. Θα επιδιώξουμε συναντήσεις με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Διγαλάκη, ο οποίος είναι και συντοπίτης μας, mm-hmm, και νομίζουμε ότι με τα επιχειρήματά μας, με τους φακέλους μας, θα πείσουμε ότι μπορούμε σταδιακά να προχωρήσουμε
με τη στήριξη βέβαια της πολιτείας στη λειτουργία αυτών των τμήματων. Mm-hmm. Άρα είστε αισιόδοξος εσείς προσωπικά, τη δική σας, το δικό σας αίσθημα, τη δική σας εκτίμηση θα ήθελα, είστε αισιόδοξος ότι αυτή η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μπορεί να ανατραπεί? Θέλω να πω, εφόσον έχουμε φτάσει στη φάση του νομοσχεδίου. Είμαστε αποφασισμένοι να το επιδιώξουμε. Δεν μπορώ να εκφράσω αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Mm-hmm. Σίγουρα η ψήφιση αυτού του νόμου μας πηγαίνει κάποια βήματα πίσω, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Οπότε είναι μια στιγμή δυσάρεστη σίγουρα για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη όμως είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την ακαδημαϊκή λειτουργία των συγκεκριμένων τμήματων και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρρωγούς την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Εύχομαι να εισακουστείτε για τα επιχειρήματά σας να φτάσουν στα αυτιά εκείνων που πρέπει να φτάσουν και μια απόφαση που φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι λανθασμένη και αναιρεί ένα σχεδιασμό πολύ συγκεκριμένο έτσι και πολύ συγκροτημένο. Εύχομαι να την πάρουν πίσω έστω και την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η ευχή δική μου, δεν ξέρω αν είναι πολύ ρεαλιστική. Ναι. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι πραγματικά θεωρούμε ότι θα έπρεπε να επαφίεται στα πανεπιστήμια και στις συγκλήτους από τη στιγμή που υπάρχουν οι συγκεκριμένοι νόμοι η ακαδημαϊκή λειτουργία των τμήματων. Θα έπρεπε να είναι μια απόφαση την οποία θα λάβει το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Συζητάμε συνέχεια για το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια μέσα από το στρατηγικό του σχεδιασμό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν, να συγχωνεύουν, να καταργούν, με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να προτείνουν την ακαδημαϊκή λειτουργία των συγκεκριμένων τμήματων. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό θίγεται και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων με τη συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κατσαράκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σήμερα. Γεια σας.